Έκανε εντύπωση είναι που μου έστειλε ένας μία επίσημη ανάρτηση από τη Βραζιλία όπου μία ομάδα προσλαμβάνει μητέρες οπαδών και τις τοποθετεί με χρήμα πριν την έναρξη του γηπέδου γιατί λέει το καταπληκτικό ότι ακόμα και ο χειρότερος χουλιγκάνος τη μάνα του τη σέβεται. Εδώ για Ελληνίδα μπορούμε να πούμε τη φοβάται κιόλα. Θέλω να πω ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αυτό όμως που μου έκανε κακή εντύπωση και θα το πω και μπορεί τώρα να ξεσηκώσω θύελλα. Δεν μου λέτε κύριε Υπουργέ, είναι και ο παριστάμενος νομικός εδώ ο κύριος Βορύδης. Από πότε έχουν προσωπικά δεδομένα οι ποδοσφαιρικές ομάδες, λέω, είναι ένα ερώτημα που τέθηκε δημόσια, διότι ενώ όλοι μίλαγαν για χουλιγκάνους, οργανωμένους οπαδούς κλπ, ξαφνικά σαν μία σιωπή να επικράτησε στα μέσα ενημέρωσης, όπου δεν μάθαμε καν σε ποια ομάδα είναι και γιατί. Γιατί εδώ δεν επιτρέπονται προσωπικά δεδομένα, γιατί εγώ που δεν ασχολούμαι με τον αθλητισμό και με το ποδόσφαιρο, όπως και μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, τι λέμε. Οι ομάδες ευθύνονται, το επιβεβαιώσατε, οι ομάδες καλύπτουν στην ουσία, για να μην πω αυτά που αναγράφονται, αλλά δεν μπορώ να τα αποδείξω, ότι οργανώνουν και αντίστοιχες ομάδες τραμπούκων και χουλιγκάνων. Οι ομάδες, οι μεγάλες, οι κυριλέ και οι διάσημες και πανευρωπαϊκός και παγκοσμίως, οι ίδιες δεν συνειδητοποιούν ότι όσο καλύπτουν αυτές, ακόμα και χωρίς να έχουν δόλο, καλύπτουν αυτά τα όργια, απομακρύνεται η υγιής κοινωνία, η γυναίκα, το παιδί, η οικογένεια από τα γήπεδα και γίνεται ένα κλαμπ πλουσίων και αδίστακτων με πολύ καλές, κακές μεθόδους οργάνωσης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πιπηλή, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Συνάδελφε, το παράδειγμα που εφαρμόζουν στη Βραζιλία, είπατε, ναι, δεν πέρασε από το μυαλό μας. Δηλαδή, χρησιμοποιήσουμε. Οπότε, θα με επιτρέψετε στην πρωτοβουλία.